30 χρόνια ενδοχώρα και απόψε θα θέλαμε πολύ να τιμήσουμε ανθρώπους της Θράκης που αγωνίζονται για τη Θράκη, τον πολιτισμό, τη λαογραφία. Ανθρώπους που επέλεξαν να ζήσουν και να πράξουν εδώ. Ανθρώπους που είχαν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν αλλού, εγκαταλείποντας τον τόπο που τους γέννησε, να κάνουν ίσως αυτό που λέμε καριέρα ή να πλουτίσουν ή δεν ξέρω τι άλλο, αλλά προτίμησαν να αγωνιστούν εδώ, στην γη του Ορφέα. Είναι Θρακιώτες, αλλά και φίλοι της Θράκης. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είτε εδώ, είτε στην υπόλοιπη Ελλάδα, ή στην Ευρώπη, ή οπουδήποτε στον κόσμο, στέλνουν το μήνυμα του θρακικού πολιτισμού. Έτσι όπως γίνεται αντιληπτός από τον χορό και το τραγούδι, από την οικονομία και το εμπόριο, από την δημοσιογραφία και τη φωτογραφία και από όλους τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται κάθε ζωντανός λαός. Το πρώτο τιμόμενο σωματείο είναι ο Σύλλογος Ευρυτών Ξάνθης. Ο Σύλλογος Ευρυτών Ξάνθης ιδρύθηκε το 1996 και σήμερα αριθμεί 380 εγγεγραμμένα μέλη. Θεμελιώδη χαρακτηριστικά του Συλλόγου είναι η ευαισθησία του στον τρόπο προσέγγισης του λαϊκού πολιτισμού, η βαρύτητα που δίνει στη δημιουργία λαογραφικής συνείδησης και η αναγνώριση της αξίας και της διαχρονικότητας της παράδοσης. Ο Σύλλογος έχει εκδώσει το βιβλίο «Η παραδοσιακή φορεσιά και τα μουσικά όργανα της Θράκης, σημεία ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς της», καθώς και τη μουσική συλλογή «Μνημοσύνης Απόσταγμα», με ανέκδοτα τραγούδια του Βόρειου Εύρου. Ο Σύλλογος Ευρυτών Ξάνθης διαθέτει ηματιοθήκη με 120 παραδοσιακές φορεσιές της Θράκης, καθώς και συλλογή με όλα τα παραδοσιακά μουσικά όργανα της περιοχής. Παρακαλώ τον κύριο Απόστολο Πολυμένη να παραλάβει το βραβείο και τον κύριο Γιάννη Κουριανίδη να το παράδωσε. Τον Σύλλογο Ευρυτών Ξάνθης για την μεγάλη πίστη του στον πολιτισμό και στην παράδοση, για την δημιουργία νέων οριζόντων στην πατρίδα, τιμά η ενδοχώρα το περιοδικό της Θράκης. Αξιότιμε κύριε Κουριανίδη, αγαπητοί καλεσμένοι, σας ευχαριστούμε θερμά, όχι μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ευρυτών Ξάνθης, αλλά και όλα τα μέλη του, για την τιμή που μας κάνετε να βρισκόμαστε απόψε εδώ, σε αυτή την όμορφη εκδήλωση, για να βραβεύσετε μεταξύ άλλων και τον σύλλογό μας. Ένα σύλλογο που εδώ και 23 χρόνια δραστηριοποιείται στον χώρο της παράδοσης και του λαϊκού πολιτισμού, με ιδιαίτερη έμφαση στη θρακιώτικη παράδοση. Μέχρι σήμερα ο Σύλλογος υπηρετεί πιστά το σκοπό για τον οποίο ιδρώθηκε, που δεν είναι άλλος από την διάσωση, την διάδοση της αυθεντικής θρακιώτικης πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα πιστεύω του όσον αφορά το τρίτυχο χορός, φορεσιά, τραγούδι είναι αδιαπραγμάτευτα και αντιστέκεται σε κάθε προσπάθεια αλλίωσής τους. Τα βιώματά μας και συνεχείς καταγραφές θρακιώτικης παράδοσης αποτελούν τη φαρέτρα για την αντιμετώπιση όλων αυτών που θέλουν να παραχαράξουν τον θρακιώτικο πολιτισμό. Η αναγνώριση της προσφοράς του Συλλόγου Ευρυτών Ξάνθης στη σημερινή εκδήλωση από το περιοδικό Ενδοχώρα έχει ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα για μας, καθώς το περιοδικό είναι ένα από τα μακροβιότερα περιοδικά που κυκλοφορούν στην περιφέρεια και ίσως και στην Ελλάδα. Στα 30 χρόνια κυκλοφορίας του έχουν αρθογραφήσει σπουδαίοι άνθρωποι σε θέματα εθνικής πολιτικής και ασφάλειας, λαογραφίας και πολιτισμού της Θράκης, με αναφορές στους απαντοχού Θρακιώτες εντός και εκτός ελληνικής επικράτειας. Ως εκ τούτου, η τιμητική διάκριση για το Σύλλογό μας αποκτά μεγαλύτερη αξία και είμαστε ιδιαίτερη ευτυχείς γι' αυτό. Η απόψινή βράβευσή μας έρχεται να επιβεβαιώσει για ακόμη μία φορά ότι όλα αυτά τα χρόνια ο Σύλλογος Ευρυτών Ξάνθης ακολουθεί πιστά τα πονοπάτια της θρακικής παράδοσης και μας δίνει κουράγιο και δύναμη να συνεχίσουμε να υπηρετούμε το σκοπό μας. Στο περιοδικό ευχόμαστε
να τα εκατοστήσει και να πραγματοποιηθούν όλα τα οράματά σας. Σας ευχαριστώ πολύ.